Η Τερέζα Μέη πραγματοποίησε έκκληση για ψυχραιμία και υπομονή στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, λέγοντας πως η συμφωνία με την Ευρώπη για τον Brexit είναι εφικτή. Προσπάθησε να κατευνάσει τα πνεύματα κυρίως στις τάξεις του δικού της κόμματος, μιλώντας για πνεύμα συνεργασίας. Συνεχίζω να πιστεύω πως μια συμφωνία είναι το καλύτερο αποτέλεσμα για τη Μεγάλη Βρετανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεχίζω να πιστεύω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε και με αυτό το πνεύμα θα συνεχίσω τη συνεργασία με τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Ο ηγέτης των εργατικών πάντως, Τζέρεμι Κόρμπιν, είχε άλλη άποψη και επιτέθηκε εκ νέου στην κυβέρνηση. Αυτό αρχίζει να μοιάζει με τη μέρα της Μαρμότας. Άλλη μία στιγμή του τίποτα δεν άλλαξε από μία κυβέρνηση υποδιάλυση. Το αδιέξοδο στο ζήτημα των συνόρων Βόρειας Ιρλανδίας και Ιρλανδίας μετά τον Brexit συνεχίζεται. Οι δύο πλευρές δεν μπορούν να συμφωνήσουν, κάτι που έγινε αντιληπτό και μετά τη συνάντηση του ειδικού διαπραγματευτή της Κομισιόν Μισελ Μπαρνιέ με τον υπουργό Brexit Ντόμινικ Ραμπ. Η Τερέζα Μέη ενοχλείται όλο και περισσότερο από το γεγονός πως η συμφωνία σκοντάφτει στα Ιρλανδικά σύνορα. Όμως κάποιοι υπουργοί της έχουν συνάντηση πριν από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ίσως τώρα να ανησυχεί πως κάποιοι από τους υπουργούς μπορεί να παραιτηθούν την ώρα που ετοιμάζεται να μεταβεί στη Σύνοδο των Βρυξελών την Τετάρτη.